το 1300 περίπου το σημερινό μοναστήρι. Πίσω όμως από το φρούριο του μοναστηριού, ανατολικά υπάρχει που είναι το Αγίασμα. Εκεί λέει η παράδοση ότι γύρω στο 960 επίνηση Φορφοκά ήταν το πρώτο εκκλησάκι χτισμένο, το οποίο καταστράφηκε από πειρατές και χτίστηκε η σημερινή εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Παναγία, στη γέννηση της Παναγίας. Χτίστηκε γύρω στο 1300 περίπου. Επειδή ήταν πάνω στο ακροτήριο χτισμένο το μοναστήρι, πήρε την ονομασία Παναγία Ακροτηριανή. Τα 45 που μπήκαν οι Τούρκοι από τα δυτικά στην Κρήτη, από τον Ομοχανίο, και καταλάβανε τον Ομοχανίο, Ρέθυμνο κλπ. Μέσα σε ένα χρόνο φτάσανε μέχρι το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο βέβαια, επειδή το είχαν οχυρώσει οι Βενετοί και υπήρχε ο Χάντακας γύρω-γύρω από τα τείχη, το πολιορκούσαν, όπως είναι γνωστό, περίπου 20 χρόνια, μέχρι το 1669. Ο υπόλοιπος στρατός όμως, ο τουρκικός, είχε επεκταθεί, είχε φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι τη Σιτία, μέσα σε ένα χρόνο, μέχρι το 46 δηλαδή, είχε φτάσει εδώ. Όταν ήρθαν λοιπόν εδώ και βρήκαν το μοναστήριο χειρωμένο, το ονόμασανε Τοπλού, από τα βόλια που πέτυσε το κανόνι, τα τόπια. Τόπ θα πει κάτι στην τουρκική γλώσσα, κάτι το σφαιρικό, το τόπι είναι δηλαδή, προέρχεται από εκεί. Και έτσι λοιπόν πήρε την ονομασία Τόπλου από την Τουρκοκρατία, και έπειτα στα έγγραφα συναντιέται το μοναστήρι και ως Τόπλου. Στην περίοδο λοιπόν της Τουρκοκρατίας το μοναστήρι ήταν ένα καταφύγιο που ερχόταν από τα κοντινά χωριά και βρίσκαν ασφάλεια μέσα στο μοναστήρι. Υπάρχει νερό έτσι στην αυλή της εκκλησίας, το πηγάδι αυτό το οποίο έχει πηγή. Έτσι είχαν λοιπόν νερό μέσα στο μοναστήρι, είχαν τρόφιμα και μπορούσε να κρατάει μια αντίσταση το μοναστήρι. Σε περίπτωση όμως που, όπως είδατε, όπως μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, πρέπει να περάσει κανείς δύο πόρτες για να μπει στον κυρίως χώρο του μοναστηριού. Σε περίπτωση λοιπόν που παραβιάζανε την πρώτη πόρτα που είχε και μεγαλύτερη ασφάλεια και λεγόταν και πόρτα του τροχού, γιατί είχε βαριά σιδερένια πόρτα που έκλεινε, στην περίπτωση αυτή ήταν αναπόφευκτο να μην παραβιαστεί και η δεύτερη πόρτα. Οπότε σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαν κάνει από το ανατολικό σημείο του μοναστηριού, είχαν κάνει μια εσωτερική υπόγεια σύραγγα που οδηγούσε κάτω στη Ρεματιά, στο Ριάτσι, δηλαδή που είναι πιο κάτω από το μοναστήρι, σε περίπου 100 μέτρα απόσταση, και διώχναν από εκεί τα γυναικόπαιδα και λοιπά τον άμαχο πληθυσμό, γιατί δεν τους προλαβαίναν οι Τούρκοι μέσα στο μοναστήρι για να τους κακοποιήσουν ή να τους σκοτώσουν. Και φαίνεται ότι υπήρχαν και δάση τότε γύρω από το μοναστήρι, οπότε ξεφεύγανε χωρίς να γίνουν αντιληφθεί από τους Τούρκους.